Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός πατέρα, ο οποίος στέλνει τα δικά του μηνύματα προς τη Λότζια σε σχέση με τους κινδύνους που ελοχεύουν στους δρόμους του Ηρακλείου από τις τεράστιες λακκούβες και τις κάθε είδους παγίδες. Γιατί δεν θα είναι μόνο το παιδί μου, θα είναι και άλλα παιδιά, θα είναι και άλλοι άνθρωποι που θα πέσουν. Υπάρχουν χιλιάδες λακκούβες. Ένα αυτοκίνητο να κλείσει έστω μία λακκούβα θα σωθεί ένας άνθρωπος. Αυτό δεν το σκέφτονται. Την ανθρώπινη ζωή δεν τη σκέφτονται. Μόνο την καρέκλα σκέφτονται. Πρόσφατα ο γιος του, ο οποίος οδηγούσε μηχανάκι, έπεσε σε λακκούβα στην περιοχή του Μασταμπά με συνέπεια το τιμόνι να περάσει το κράνος που φορούσε και να του προκαλέσει τραύμα στο μάτι. Είχα ξεκινήσει, είχα μιλήσει με τον δικηγόρο, αλλά μου είπε μια κουβέντα το γιος μου που εκεί με έκανε σαν πατέρα και σταμάτησα τα πάντα. Τι θα κερδίσουμε αν πάμε δικαστικά? Θα βάλεις κάποιον φυλακή? Θα πάρεις χρήματα? Το θέμα μου λέει είναι, μπορείς να με κάνεις όπως ήμουνα πριν? Εκεί πέρα τι του λέτε? Η επίμαχη λακκούβα παλώθηκε. Όμως τα λεπορία και την οικογένεια του νεαρού συνεχίζεται. Πέρασε το κράνος στο τιμόνι και του τα έχει σπάσει όλα γύρω-γύρω από το μάτι. Έχει σπάσει τον ώμο του. Με το μάτι έχει πάρα πολύ ζημιά. Ο γιατρός λέει να περιμένουμε μέχρι να φύγει το αιμάτωμα που έχει, γιατί έχει πάρα πολύ αιμάτωμα. Mm-hmm. Το μάτι έχει πεταχτεί έξω. Δεν υπάρχουν κόκαλα για να το κρατάνε. Ο τηλεοπτικός φακός ξαναβρέθηκε στην αερολοχητών. Η επίμαχη λακκούβα μπαλώθηκε με άσφαλτο, όμως η τεραστιών διαστάσεων λακκούβα, στην οδό Χατζηγιώργη, μπαλώθηκε με τσαΐλι. Με τη μάχη κατά της λακκούβας από τη Λότζια να πέφτει στο απόλυτο κενό. Ο δήμαρχός μας είναι... Ήρθαν εδώ πέρα, ρίξανε λίγο τσαϊλάκι εκεί πέρα, την απάνω μέρα ξανά έφυγε. Εδώ τα φώτα είναι καμένα και είδαν και πάθαν να έρθουν να τα φτιάξουν. Πόσο καιρό? Μετά από 5 μήνες. Απαράδεκτες είναι. Τι είναι? Είναι σοβαρά αυτά? Τι μήνυμα στέλνουν οι πολίτες προς τη Λότζια? Τι μήνυμα στέλνουν? Να τα μαζέψουν, να εξαφανιστούν. Όσο για τη λακκούβα, στην οδό Πετρακογιώργη, οι πολίτες κάνουν λόγο για διαφορία από τους αρμόδιους. Παραπάνω από 3 εβδομάδες. Έχουν πέσει μηχανάκια, έχουν πέσει άτομα, delivery, πτυρικάδες έχουν πέσει κάτω. Έχουν κάτι λάστιχα. Έχει έρθει ο Δήμος? Όχι, κανείς τίποτα. Βλέπετε αδιαφορία? Ναι, μεγάλη. Δυστυχώς. Ο διπορικός στους δρόμους κατέληξε στην πλατεία Ελευθερίας, όπου η κατάσταση που επικρατεί μόνο θλίψη προκαλεί στους πολίτες. Έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ευρώπη, αυτά τα χάλια πρώτη φορά τα βλέπω. Ακαταστασία δεν είναι, παιδί μου, δεν είναι ασκούπιστα. Ο δήμαρχος φαίνεται αξιόπιστος, ας πούμε, αλλά τα έργα δυστυχώς άλλα δείχνουν. Πιστεύω ότι έπρεπε και να φτιαχτούν ορισμένα πράγματα και εδώ. Θα ήθελα να είναι πολύ πιο καθαρή και πολύ πιο όμορφη. Παλιά που ήμουν εγώ στο Δήμο, κάναμε συντήρηση. Τώρα δεν έχει και άτομα. Ενώ αυτό έχει αφαιρεθεί από ένα άλλο σημείο της πλατείας Ελευθερίας και βλέπουμε μέσα τα σκουπίδια. Σπασμένα μάρμαρα, παγίδες ατυχήματος, λερωμένα μάρμαρα, ασυντήρητα παγκάλια και εξοπλισμός προκαλούν τη δυσαρέσκεια των δημοτών. Πρέπει να φτιαχτούν, ναι, οπωσδήποτε. Χάλια, χάλια. Για την ώρα χάλια. Στην πλατεία εδώ δεν έχουν κάνει νεκροταφείο. Και όλα αυτά με φόντο τα φύλλα των δέντρων που έχουν σκεπάσει τα μάρμαρα, αλλά και διάφορα σημάδια στα μάρμαρα, τα οποία άφησε πίσω του το χριστουγεννιάτικο κάστρο στην πλατεία Ελευθερίας.